Πέτρο, για σένα ποιος είναι ο καλός μουσικός, τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον καλό μουσικό? Ένας καλός μουσικός δεν είναι μόνο να παίζει καλά. Είναι και πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να έχει καλά. Να είναι ειλικρινής, να είναι σεβάσμιος και να είναι αγαπητός. Να είναι αγαπητός με όλον τον κόσμο. Εσύ νομίζω ότι έχεις κερδίσει ακριβώς αυτό. Πέρα από το σεβασμό, έχεις κερδίσει και την εκτίμηση και την αγάπη, θα έλεγα. Βέβαια, όχι μόνο του κοινού, αλλά και των συναδέλφων σου. Κάτι πολύ δύσκολο. Όλοι οι συνάδελφοι, πραγματικά, δεν έχω παράπονο από τα παιδιά όλα. Με αγαπάνε και με υπεραγαπάνε. Αλλά και όλα μου τα χρόνια εγώ, ποτέ δεν στενοχώρησα κανέναν και ούτε θέλω να στενοχωρήσω ποτέ κανέναν. Πάντως τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα νέα παιδιά ασχολούνται με τη δημοτική μουσική, ναι. Πιάνουν τα μουσικά όργανα στα σχολεία, τα μουσικά, ασχολούνται στο πανεπιστήμιο ακόμη, στο ΤΕΙ. Τι θα συμβούλευες όλα αυτά τα νέα παιδιά, τι να προσέξουν? Να προσπαθήσουν να μιμηθούν και να κρατήσουν των παλιών την τέχνη. Η τεχνική, ο πολιτισμός της Ελλάδος είναι των παλιών η τέχνη. Να έρθουμε λοιπόν στην νεότερη γενιά, να έρθουμε στον Πέτρο, τον νεότερο, έκτη γενιά που και συνεχίζει την παράδοση τη δική έχει σας. Έχει το DNA από όλα τα καλύτερα. Και από το Χαρισιάδη και από τον Χαλκιά και από τον Μπατζή. Άρα μεγάλο το προνόμιο, αλλά και μεγάλη ευθύνη, Πέτρο. Πώς το νιώθεις όλο αυτό? Είναι βάρος τελικά ή είναι... Είναι και από τα δύο. Είναι και χαρά και τιμή και περηφάνεια, αλλά και μεγάλη ευθύνη, πιστεύω. Εσύ σε σχέση με τον παππού σου, πώς παίζεις? Παίζεις διαφορετικά το κλαρίνο? Πώς βγάζεις τη δική σου γενιά μέσα από το παίξιμό σου? Προσπαθώ να κάνω ακριβώς ό,τι κάνει ο παππούς. Γιατί πιστεύω ότι τα επιρώτικα τραγούδια τα δικά μας έχουν να κάνουν πιο πολύ με τα βιώματα. Κάτι που εμείς σήμερα δεν έχουμε, πιστεύω, βιώματα. Προσπαθώ να πλησιάσω όσο πιο πολύ μπορώ τον παππού.